για μια εκπληκτική ιστορία μας ενημέρωσε η Mazda λίγο πριν τις Άγιες Μέρες που έρχονται. Στην Ιαπωνία, η τέχνη του οριγκάμι συνδέεται με δώρα, ψυχαγωγία, μέχρι και με μαθηματικά. Ο χάρτινος γερανός όμως, το πιο δημοφιλές σχέδιο οριγκάμι, πιστεύεται ότι έχει και θαυματουργές δυνάμεις. Η ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη ίσως αποτελεί την καλύτερη αντιπροσώπευση του θρύλου του Σενμπαζούρου. Υποφέροντας από δηλητηρίαση λόγω της ραδιενέργειας από την ατομική βόμβα που έπεσε στη Χιροσίμα το 1945, η κοπελίτσα αποφάσισε να διπλώσει 1000 γερανούς με την ελπίδα να εκπληρωθεί η ευχή της και να γίνει καλά. Η ιστορία της είχε τεράστια πύχηση σε όλη την Ιαπωνία και οι χάρτινοι γερανοί μέχρι σήμερα συνεχίζουν να είναι σύμβολα ανάρρωσης και να στέλνουν μηνύματα ειρήνης και ελπίδας. Στη Χιροσίμα υπάρχει ακόμη και ένα κτίριο που έχει το όνομα Χάρτινος Γερανός.